Είναι από το τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς και από το 12 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 1048, 12 εδάφιο από το τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικείς επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προϊστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι. Και να εκτιμάτε αυτούς εν αγάπη υπέρ εκ περισσού δια το έργον αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπτετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας, προσέχετε μη αποδίδητης ίστινα κακόν αντί κακού, αλλά ψητείτε πάντοτε το αγαθόν και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται, προφητείας μη εξουθενείτε, πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε, από παντός είδους κακού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος ως σας καλεί, ως της και θέλει εκτελέσει. Αδελφοί προσεύχεστε περί ημών, ασπάστε τους αδελφούς πάντας εν φιλήματι Αγίω, σας ορκίζω εις τον Κύριο να αναγνωστεί η επιστολή εις πάντας τους Αγίους αδελφούς. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με θυμών. Αμήν. Είναι το τέλος της ευλογημένης και αγίας αυτής επιστολής του αδελφού μας του Παύλου προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικίων, που ο Θεός όχι μόνο την άνοιξε αλλά και συνεχίζει να την οικοδομεί και να την αυξάνει, όπως συνηθίζει ο Θεός να κάνει σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε οικογένεια και σε κάθε εκκλησία. Το έργο του Χριστού είναι να αυξάνει ο άνθρωπος που θα πλησιάσει τον Θεό, που θα εισέλθει στην Εκκλησία, να αυξάνει ο άνθρωπος, να οικοδομείται, να τελειοποιείται μέχρι να έρθει εκείνη τη ημέρα που ο Θεός θα τον προσκαλέσει για την αιώνια ζωή, για την άλλη ζωή ή για την αιώνια ζωή με φυσικό θάνατο ή με την αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού δεν έχει μόνο συμβουλές και προτροπές. Δηλαδή μην πάρουμε το Λόγο του Θεού σαν καλές συμβουλές για καλούς ανθρώπους ή προτροπές. Το Λόγο του Θεού, ο χριστιανός, η χριστιανή, η Εκκλησία του Χριστού παίρνει, δέχεται, αποδέχεται σαν εντολές και ιδιαιτέρως σαν οδηγία Πνεύματος Αγίου προς την ωφέλεια του ανθρώπου. Συμβουλές έχουμε ακούσει πάρα πολλές στη ζωή μας και πολλές φορές έχουμε δώσει. Και προτροπές έχουμε δεχτεί από τότε που γεννηθήκαμε πάρα πολλές, από ανθρώπους που μας αγαπάνε, από ανθρώπους συγγενείς, οικογένεια, φίλους, συναδέλφους. Έχουμε ακούσει και έχουμε απολαύσει, θα τολμούσα να πω, ή δεχτεί ή δεν έχουμε δεχτεί συμβουλές, προτροπές. Δεν είναι όμως το ίδιο, αγαπημένα μου αδέλφια, με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι συμβουλευτικός, παρόλο που ο Χριστός είναι και σύμβουλος στους ανθρώπους. Αλλά και έτσι ο Θεός ακόμη μπορεί να σου μιλήσει. Αλλά ο χριστιανός, ο αληθινός χριστιανός που ενδιαφέρεται για τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, για την αιώνια ζωή, πρέπει να παραδέχεται το Λόγο του Θεού σαν εντολή, σαν οδηγία Πνεύματος Αγίου, σαν κατεύθυνση Πνεύματος Αγίου στις λεπτομέρειες της ζωής του. Πρώτον, γιατί πιστεύει ότι ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που πιστεύουν και εκτελούν. Το πιστεύει, το ξέρει εκ πείρας. Και δεύτερον αδελφοί αγαπητοί, γιατί μόνο όταν περπατάς στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου δοξάζεται ο Θεός και ευλογείς εσύ.
Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού και την ευλογία του Θεού όταν ακούει το Λόγο του Θεού με χαρά και το ξεχνάει ύστερα από λίγο. Και το χειρότερο, καλά το ξεχνάει, γιατί άνθρωποι είμαστε και μπορούμε να ξεχάσουμε. Αδιαφορεί ύστερα από λίγο. Γι' αυτό σήμερα, καθώς θα διαβάσουμε το Λόγο του Θεού που είναι γεμάτο, να μην πω συμβουλές λοιπόν, να μην πω προτροπές λοιπόν, γεμάτο εντολές, κατευθύνσεις και οδηγίες προς το συμφέρον μας. Σας παρακαλούμε, και το πρώτο που έχει αξίζει τον κόπο να τονίσουμε είναι ότι η εντολή του Χριστού είναι παράκλησης. Αυτό δείχνει τη λεπτότητα του Πνεύματος του Αγίου, την αγάπη του Θεού, αλλά ιδιαιτέρως, αδελφοί αγαπητοί, δείχνει και τον τρόπο που εργάζεται ο δούλος του Θεού, συνεργάζεται ο δούλος του Θεού με τους αδελφούς του. Δεν λέει έτσι πρέπει να κάνετε γιατί εγώ σας το λέω ή έτσι πρέπει να κάνεις γιατί ο Θεός το λέει. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί πολλές φορές το αντιμετωπίζουμε και στην οικογένειά μας και στην εκκλησία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, της λέω της Άννας, μην πας εκεί και πηγαίνει. Και να της πω εγώ, επειδή λέει ο Λόγος του Θεού να υποτάσσεσαι σε μένα, έκανες αμαρτία. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Σε παρακαλώ πολύ, γιατί ο Χριστός ξέρετε τι λέει. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Η απόδειξη ότι αγαπάς τον Χριστό είναι να μένεις στις εντολές του για τις οποίες σε παρακαλεί. Επιθυμεί. Και το να παρακαλέσω εγώ και να ζητήσω κάτι από κάποιον αδερφό ή τη γυναίκα μου είναι παραξενιά μου. Αλλά δεν είναι το ίδιο με τον Χριστό. Όταν ο Χριστός μας παρακαλεί, δεν είναι για την παραξενιά του ή για το συμφέρον του, αλλά είναι, αδελφοί αγαπητοί, για την ωφέλειά μας. Είναι για την ευλογία μας, είναι για το καλό μας και είναι ακόμη περισσότερο, αδελφοί αγαπητοί, και για τη δόξα τη δική του στη ζωή μας, που τη θέλει ο Χριστός και θέλει και εμείς να την επιθυμούμε. Μεγάλο πράγμα να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή σου. Μεγάλο πράγμα. Πολλές φορές καμαρώνουμε για κάποια πρόσωπα. Είδες ο γιος μου, έκανε αυτό και εκείνο. Ή και άμα θέλεις να κάνεις και τον ταπεινό, δεν το λες αλλά το δείχνεις με τρόπο. Καμαρώνεις για το παιδί σου, καμαρώνεις για τον άντρα σου, καμαρώνεις για τη γυναίκα σου, καμαρώνεις ακόμη και για την εκκλησία. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός θέλει για ένα πράγμα να καμαρώνουμε, για τη δόξα του Χριστού στη ζωή μας. Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Αλλά και ο Χριστός καμαρώνει όταν δοξάζεται το όνομά του το Άγιο στη ζωή μας. Ευχαριστούμε το Θεό. Σας παρακαλούμε λοιπόν, αδελφοί, με αυτό το πνεύμα της αγάπης, της ταπείνωσης, όχι της εντολής και της κατακυρίευσης, αλλά της προτροπής που εμείς θέλουμε να το δεχόμαστε σαν εντολή. Σας παρακαλούμε λοιπόν, αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσους κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προστότες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι, να τιμάτε αυτούς εν αγάπη περί εκ περισσού δια το έργον αυτών. Με πολύ γλυκύτητα παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού όχι πρώτον το τι πρέπει να κάνουμε για τους προϊστότες μας, αλλά πώς πρέπει να είναι οι προϊστότες μέσα στην Εκκλησία. Γιατί δεν λέει σας παρακαλώ να τους αναγνωρίζετε και να τους τιμάτε επειδή είναι προϊστότες σας, αλλά λέει να τους αγαπάτε, να τους τιμάτε και τους αναγνωρίζετε πρώτον γιατί έχουν έργο μέσα στην Εκκλησία. Αυτοί που ονομάζονται προϊστότες σας εργάζονται. Έχουν συγκεκριμένη αποστολή, συγκεκριμένο έργο. Δεν είναι τεμπέληδες, δεν θα κάθονται και εσείς θα τους τιμάτε, αλλά επειδή εργάζονται, εσείς θα το αναγνωρίζετε. Και μάλιστα κοπιάζουνε. Δεν εργάζονται απλώς, κουράζονται. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί όταν θέτει πρεσβυτέρους μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός, δεν τους λέει ελάτε να σας δώσω ένα αξίωμα ή ένα παράσημο, αλλά λέει όποιος ωρέγεται επισκοπή, λέει καλό πράγμα επιθυμεί, καλών έργων επιθυμεί. Οι πρεσβύτεροι λοιπόν, οι διάκονοι, αλλά και αυτοί οι οποίοι υπηρετούν την Εκκλησία που είμαστε όλοι μας.
όλοι μας. Είναι ανάγκη πρώτον να έχεις ένα έργο μέσα στην Εκκλησία. Ποιο είναι το έργο σου, δεν ξέρω. Προσευχή σου και ο Θεός θα στο δείξει. Και δεν υπάρχει μεγάλο ή μικρό έργο. Ξέρετε ποιος εργάζεται, αυτός που θέλει να εργαστεί. Ξέρετε σε ποιον δίνει η δουλειά ο Θεός. Αυτός που περιμένει με υπομονή να έρθει ο Χριστός να τον προσλάβει στο έργο του. Αυτός εργάζεται, αυτός προσλαμβάνεται και αφού ο Θεός του δώσει το έργο, αυτός κουράζεται. Κοπιάζει. Και τι ωραία που είναι, αδελφοί αγαπητοί, να σκεφτούμε ότι όπως υπάρχουν προαιστώτες μέσα στην Εκκλησία, υπάρχουν προαιστώτες και στο σπίτι μας. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο πατέρας να κάθεται και να τα περιμένει όλα από τους άλλους. Δεν μπορεί η μητέρα να κάθεται και να τα περιμένει όλα από τους άλλους. Δεν μπορεί και τα παιδιά να κάθονται και να τα περιμένουν όλα από τους γονείς. Η πρόσκληση του Θεού είναι να κουραστείς για αυτό το οποίο ο Θεός σου έχει εμπιστευτεί. Στη μάνα έχει εμπιστευτεί τα παιδιά. Στη γυναίκα έχει εμπιστευτεί το σπίτι. Στον άντρα έχει εμπιστευτεί την οικογένεια. Στα παιδιά τους έχει εμπιστευτεί τους γονείς. Πόσο μεγαλώνουν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ εμπεπιστευμένους τους έχει. Στην Εκκλησία έχει εμπιστευτεί τους αδελφούς. Στις γραίες έχει εμπιστευτεί τις νέες για να τις συμβουλεύουν. Στις νέες έχει εμπιστευτεί τις γραίες για να τις υπηρετούν. Σε όλους μας έχει εμπιστευτεί όλους μας ο Θεός. Όχι για να σε υπηρετούν, αλλά για να τους υπηρετείς. Ο ένας να υπηρετεί τον άλλον. Εν αγάπη. Σας παρακαλούμε λοιπόν αδελφοί να αναγνωρίζετε αυτούς που κοπιάζουν, να αναγνωρίζετε αυτούς που σας νουθετούν. Να ποιος νουθετεί? Δεν νουθετεί ο Λόγος του Θεού, αν και όπως είπαμε νουθετεί και εμείς την ουθεσία του την παίρνουμε εντολή. Νουθετεί όμως ο άνθρωπος του οποίου την ουθεσία καθόλου δεν την παίρνω για εντολή. Την ακούω με μεγάλη προσοχή, αλλά εξετάζω να δω αν είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Την ουθεσία του Λόγου του Θεού τη θεωρώ έντολη. Την ουθεσία του ανθρώπου ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό για τον αδελφό μου που με νουθετεί, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να δούμε αν τούτο είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Γιατί οι άνθρωποι όλοι κάνουμε λάθη. Και πολλές φορές θα έρθει κάποιος και θα σε νουθετήσει, αλλά μπορεί να μην είναι το θέλημα του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό να σας πω και κάτι αδερφοί, παρόλο που ο Θεός θέλει να νουθετούμε αλλήλους, θα δούμε όμως ποιους, καλό είναι να αφήνουμε το Θεό να μας νουθετεί όλους. Μην γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί σε μεγαλύτερη κατάκριση θα πέσετε. Και κάτι άλλο αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι ωραίο να νουθετείς κάποιον εκεί που πονάει ή σε χρόνο που δεν είναι κατάλληλος. Τι θα πει εκεί που πονάει, εκεί που, είναι που ταλαιπωρείται. Παραδείγματος χάρη, μία γυναίκα ταλαιπωρείται από τον άντρα της. Μην πας να της πεις εσύ φταίς. Αυτή τώρα καίγεται. Εσύ φταίς που δεν του μαγειρεύεις. Ας την κοπέλα ήσυχη. Αν θέλει, νομίζουν δεν μαγειρεύει, μαγείρεψε της και δώσε ένα τσουκάλι φαΐ να πάει να το πάει σπίτι της. Μην νουθετούμε εκεί που πονάει. Είναι σαν να έχει φοράει κάποιος γυαλιά και να του πει άλλο τραβούλιακα. Πώς τραβώ, δεν βλέπω, τα με λες τραβώ. Το ξέρω ότι δεν βλέπω, γι' αυτό φοράω γυαλιά. Δεν έβλεπα, δεν θα βάζετε γυαλιά. Ή κάποιον που δεν ακούει καλά, δεν ακούς καθόλου εσύ. Τον πληγώνεις τον άλλον. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην ουθεσία και στη διδασκαλία. Μην πληγώνουμε τον αδελφό μας, γιατί όταν νουθετούμε και πληγώνουμε κάποιον, γίνεται χειρότερο αντί να γίνει το καλό. Γίνεται χειρότερο πράγμα. Να προσέχουμε αγαπημένα μου αδέλφια. Μην δημιουργούμε πρόβλημα στον αδελφό μας και στην ψυχή του αδελφού μας. Ακόμη όταν δεν είναι ο κατάλληλος ο καιρός. Είναι κοιμάται, είναι κουρασμένος ο άνθρωπος. Δεν τον πάρεις στις 2 η ώρα τη νύχτα να τον ουθετήσεις. Άστο να κοιμηθεί τον άνθρωπο 2 η ώρα τη νύχτα μεσάνυχτα. Θα τον πάρεις να τον ουθετήσεις εσύ. Ή είναι στη δουλειά του τώρα και καίγεται. Μην του πεις ένα σου πω για τα λάθη σου. Δεν θα εξετάζουμε τα λάθη. Ό,τι νουθεσία έχουμε θα την κάνουμε προς ευλογία και προς οικοδομή. Μια άλλη κακή συνήθεια που έχουμε, που έχω, είναι στην προσευχή πάνω να πιάνουμε κουβέντα στους άλλους. Δεν είναι της προσευχής.
το έχω και εγώ, δεν είναι καλό. Προσεύχεται η αδερφή. Έλα να σου πω, και είναι μερικές αδερφές που μιλάνε και πιο πολύ από όλες τις άλλες. Όχι την ώρα της προσευχής. Την ώρα της προσευχής εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος κάτι καίει, κάτι έχει, κάτι μιλάει, κάτι περιμένει από το Θεό. Κάτι ζητάει από το Θεό. Ξέρετε, όταν προσεύχομαι, και είναι λάθος μου, και έχω έτσι ενωθεί με το Θεό και προσπαθώ να τον κάτι να ακούσω, κάτι να του πω, κάτι να τον ευχαριστήσω, κλαίω ίσως, ζητάω και έρθει η Άννα και μου λέει, να σου πω, θυμώνω. Λέω, καλά, δεν με ντρέπεσαι, δεν με λογαριάζεις. Την ώρα που προσεύχομαι έρχεσαι να μου πεις, θέλω να σου πω κάτι, άσε με να τελειώσω την προσευχή μου. Είναι ιερή η ώρα της προσευχής. Γι' αυτό σας παρακαλώ, την ώρα της προσευχής μην μιλάτε στους ανθρώπους. Τους βλέπεις ότι είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, τον βλέπεις ότι εξητάει από το Θεό, ας τον άνθρωπο. Μετά πες του ό,τι θέλεις. Αμήν αδελφοί. Έπειτα να μην διακόπτουμε. Βλέπουμε ότι μιλάνε δύο άνθρωποι. Μιλάνε, μπορεί να λένε φλιαρίες, μπορεί όμως να λένε και πράγματα σοβαρά που να καίγονται. Πας μέσα να σου πω, άσε να τελειώσει τον άνθρωπο. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα ευγένειας, αν και είναι. Αλλά δεν είναι θέμα ευγένειας. Είναι θέμα, αδερφοί αγαπητοί, ευσέβειας. Ευσέβειας προς το Θεό, ευσέβειας προς τον αδελφό σου, ευσέβειας προς την Εκκλησία. Πόσο όμορφο θα είναι να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί. Θα μου πεις, γιατί αν το κάνω ότι είμαι κακός αδελφός, δεν είσαι πολύ καλός αδελφός, γιατί εγώ το έχω κάνει, όχι θέλω να πω ότι είμαι καλός αδελφός, αλλά εγώ πάρα πολλές φορές αυτά που σας λέω ότι δεν πρέπει να κάνουμε, τα έχω κάνει. Μπαίνω μέσα, βλέπω τον αδελφό που προσεύχεται εκείνον τον φουκαρά, τον Γιώργο, εκεί πάω, όπ, τον πιάνω από το σβέρκο και του μιλάω. Μετά το κατάλαβα όμως ότι είναι λάθος. Τώρα δεν θα το ξανακάνω. Δόξα στον Θεό. Μην το ξανακάνω και ξέρετε, αδελφοί, πότε το καταλαβαίνουμε. Όταν γίνει σε εμάς και στενοχωρηθούμε. Τότε λέω, κοίταξε να δεις. Αυτό που με στενοχώρησε δεν λογαριάζω αν στενοχωρεί τον άλλον. Ε. Άρα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, η γραφή λέει ότι οι προεστώτες σας σας νουθετούσι, κοπιάζουν, εργάζονται. Γι' αυτό και εσείς πρέπει να αναγνωρίζετε το έργο τους, τον κόπο τους, τη θυσία τους και να τους θυμάται. Και μάλιστα στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος όταν στέλνει την επιστολή λέει, να το βρω, οι καλώς προεστάμενοι πρεσβύτεροι ασαξιώνονται διπλάσια τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουν εις λόγων και εις διδασκαλία. Είναι μία απέτηση, όχι των ανθρώπων. Κανένας άνθρωπος δεν ζητάει διπλάσια τιμή. Είναι μία απέτηση του Λόγου του Θεού και του Ιησού Χριστού. Γιατί τιμώντας τον αδελφό σου στην πραγματικότητα, υπακούοντας το Λόγο του Θεού, τιμάς το Θεό. Αλλά όλους τους αδελφούς μας να τιμάμε, αδελφοί. Όλους τους αδελφούς μας να τους τιμάμε, να τους αγαπάμε και να τους υπηρετούμε. Τελειώνοντας όμως αυτή την παράγραφο, ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι που χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει τιμή, ούτε ευλογία μέσα στην Εκκλησία, ούτε να υπάρξουν εργάτες, να υπάρξουν προεστώτες, να υπάρξουν πρεσβύτεροι, να υπάρξουν... Διαλύεται η Εκκλησία. Ποιο ειρηνεύεται μεταξύ σας. Όσο κι αν τιμάς τον άντρα σου, αν κάθε μέρα τσακώνεσαι με αυτόν, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί αγαπητοί, σε αυτό το χαρακτηριστικό. Την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας, στις σχέσεις μας μέσα στην Εκκλησία, αλλά και στις σχέσεις μας έξω από την Εκκλησία. Μακάρι η ειρηνοποιή. Ο Χριστός όταν μπαίνει και πλησιάζει τον άνθρωπο, ένα πράγμα λέει και χαρίζει. Η ειρήνη ημίν. Εάν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην οικογένειά σου, μέσα βλέπεις έναν αδελφό σου, οποιαδήποτε σχέση σου με το Θεό ή με τους ανθρώπους και η καρδιά σου έχει ταραχή, αυτό δεν θα έχει καλή συνέχεια. Δεν έχει καλή συνέχεια. Και όχι ο άλλος, εσύ δεν θα έχεις καλή συνέχεια. Δεν μπορεί να υπάρξει καλή και ευλογημένη συνέχεια όταν δεν υπάρχει ειρήνη στη σχέση σου, να προσθέσω και κάτι, ακόμη και με τον εαυτό σου, αδερφέ και αδερφή. Όχι μόνο με το Θεό, όχι με τον αδελφό σου, όχι με το γείτονά σου,
όχι με τον συνάδελφό σου, όχι με τον εχθρό σου, όσο το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων, λέει ο Λόγος του Θεού. Η ειρήνη είναι η προϋπόθεση, η πλατφόρμα της επάνω στην οποία θα στηριχθεί η ευλογία του Θεού. Η ευλογημένη οικογένεια θα συνεχίσει να είναι αυξανόμενα ευλογημένη όταν έχουν ειρήνη μεταξύ τους. Ο ευλογημένος χριστιανός θα εξακολουθήσει να ευλογείται αυξανόμενα όταν έχει ειρήνη στην καρδιά του και ειρήνη με τους άλλους. Εάν διασπαστεί η ειρήνη με κάποιο πρόσωπο, φιλικό, συγγενικό, αδελφικό, εκκλησιαστικό, οικογενειακό, ό,τι θέλεις πες, αρχίζει το πρόβλημα. Πήγαινε γρήγορα να το τακτοποιήσεις. Και μάλιστα για να το καταλάβουμε καλά, ο Λόγος του Θεού λέει, όταν πηγαίνεις το δώρο σου στο βασιλέα και με τον αντίδικό σου έχεις πρόβλημα, πήγαινε και ειρήνευσον. Ειρήνευσον όχι με τον αδερφό σου, με τον αντίδικό σου. Μα έχω δίκιο. Πήγαινε ειρήνευσε. Το θέμα δεν είναι αν έχεις δίκιο. Ωραία, έχεις δίκιο. Και λοιπόν, έχεις δίκιο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι να το κάνεις το δίκιο σου, αν δεν σε ευλογεί ο Θεός? Και άδικο να έχεις, αν ειρηνεύσεις με τον αντιδικό σου, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Την ειρήνη τη δική μου δίδω εις εσάς. Όχι καθώς ο κόσμος δίνει, τη δική μου την ειρήνη σας δίδω. Και αλίμονο, αδερφοί αγαπητοί, να φέρνουμε το όνομα του Χριστού, να πληρούμε θα Πνεύματος Αγίου και η καρδιά μας να είναι γεμάτη ταραχή. Ο Θεός να μας φυλάει. Γεμάτη ταραχή και μάλιστα εναντίον ανθρώπων και μάλιστα εναντίον αδελφών ή αδελφού ή αδελφής. Δεν θα πάει καλά το πράγμα, δεν θα περπατήσεις καλά, δεν θα μπορέσεις να περπατήσεις καλά. Θα μου πεις, εσύ δεν έχεις έρθει ποτέ σε ταραχή? Πολλές φορές. Δεν έχεις θυμώσει? Δυστυχώς, πολλές φορές. Δεν έχεις πίκρα κάποιες φορές με κάποιον φίλο, αδερφό ή... Πολλές φορές. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί το να έχω κι άλλες. Αντιθέτως, αυτές οι πολλές φορές μου δίνει, με οδηγεί ο Θεός να καταλάβω την αδυναμία μου, την ατέλειά μου, την έλλειψη της αγάπης μου, ώστε να πάω να διορθωθώ, να μετανοήσω, να προσευχηθώ και ο Θεός να αποκαταστήσει τις σχέσεις μου με τον εαυτό μου πρώτα, να πω με τον εαυτό μου, τις σχέσεις μου με τους αδελφούς μου, τις σχέσεις μου με τους εχθρούς μου, να ειρηνεύσω. Ειρηνεύεται μεταξύ σας, τελειωμένο πράγμα. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να προσέξουμε, μη δημιουργούμε ταραχή στους άλλους. Ξέρετε, μπορεί κάποιος να πηγαίνει συνέχεια και ακατάλληλες ώρες στο σπίτι κάποιου άλλου, όποτε θέλει, χωρίς να το καταλαβαίνει, να φέρνει ταραχή στο σπίτι. Θα μου πεις, δεν θα πάω στο σπίτι του αδερφού μου? Θα πας, αλλά θα τον πάρεις τηλέφωνο, μπορώ να έρθω? Και όχι συνέχεια. Όχι συνέχεια. Δεν μπορείς να πηγαίνεις, δηλαδή δεν μπορείς να χαλάς την ησυχία του άλλου, την ειρήνη του άλλου. Μπορείς να τη χαλάς. Δεν επιτρέπεται. Πολύ μεγάλη προσοχή, όχι αδελφοί μόνο στην καρδιά μας, αν υπάρχει ειρήνη, γιατί μπορεί εγώ, και συγχωρέστε με αυτό που θα το πω σαν παράδειγμα, καμιά φορά θυμώνω εγώ με την Άννα, θυμώνα τέλος πάντων, και η Άννα είχε ειρήνη. Και λέω, μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, αν αυτό είναι η ειρήνη του Χριστού ή αναισθησία, έλεγα εγώ. Αλλά προσέξτε, αδελφοί, γιατί το είπα, είναι σοβαρό. Μπορεί εγώ να είμαι σε εισαγωγικά ανέστητος, πιο καλά, ευλογημένος και να μην χάνω την ειρήνη μου. Όμως να προσέχω, μην χαλάω την ειρήνη του άλλου. Όχι να γίνομαι αιτία να χάνει ο άλλος την ειρήνη του με τα λόγια μου, με τις υπερβολές μου, με τις κατηγόριες μου, με τα κουτσομπολιά μου, αλλά ακόμη και με τα προβλήματά μου. Δεν σε φορτώσω τα προβλήματά μου. Αν έχω πρόβλημα, θα φορτώσω στον Χριστό. Αυτός πέθανε για τα προβλήματά μου. Δεν θα σε φορτώσω με τα βάρη μου. Θα μου πεις, δεν θα γίνει και αυτό? Κάποια φορά θα γίνει, αλλά όχι συνέχεια.
Όχι συνέχεια. Αρκετό το βάρος που κουβαλάω το δικό μου. Αρκετό το βάρος που κουβαλάς το δικό σου. Να το πάρω να το δώσω σε σένα. Μα δεν το αντέχεις. Δεν θα το αντέξεις. Κουβαλάμε, αδερφοί, κάθε ένας το δικό του το φορτίο, λέει ο Λόγος του Θεού. Και τα φορτία μας θα πηγαίνουμε να τα δίνουμε στον Χριστό. Και ο Χριστός θα αναλαμβάνει τα πάντα και θα μας ευλογεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποξενωθούμε από τους αδελφούς μας. Καθόλου μάλιστα. Αλλά εκείνο που θα σε ενώσει με τον αδελφό σου δεν είναι να του κουβαλήσεις τα φορτία σου, είναι να τον υπηρετήσεις. Και να τον υπηρετήσεις όταν υπάρχει ανάγκη. Εκείνο που θα διαλύσει τον αδελφό σου είναι να πηγαίνεις να σε υπηρετεί. Έλα εδώ να μου κάνεις αυτή τη χαρή, έλα μου κάνεις και την άλλη, έλα μου κάνεις και την άλλη. Γιατί είναι να σου κάνει. Κάτσε ντε. Καταλήγοντας, αδελφοί αγαπητοί, σε αυτές τις πρώτες όμορφες εντολές και κατευθύνσεις που μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα λέγαμε καθένας σας προσέχει όμως τον εαυτό του αλλά και τον άλλονε. Να προσέχει και τον άλλονε, να προστατεύει και τον άλλονε. Και δεν μπορεί να συμβεί αυτό αν η καρδιά μας δεν είναι γεμάτη με την αγάπη του Χριστού. Θυμάμαι όταν έμπαινα στο σπίτι και τα παιδιά κουρασμένα κοιμόντουσαν από το διάβασμα, δεν ακουγόμουν καθόλου. Πήγαινα σιγά και μου λέγανε σώπα κοιμάται, λίγο να ξεκουραστεί. Και έλεγα λίγο να ξεκουραστεί, γιατί τα αγάπαγα. Πόσο πρέπει, αδελφοί αγαπητοί, να φροντίζουμε τους αδελφούς μας, να προσέχουμε, να μην τους ενοχλούμε, να μην τους χαλάμε την ειρήνη τους. Και αν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για κάτι, όχι για να βλέπουμε τα προβλήματά τους ή τις αδυναμίες τους, τα λάθη τους, αλλά για να βλέπουμε τις ανάγκες τους για να τις καλύψουμε. Αυτός είναι ο χριστιανός. Ποτέ ο Χριστός δεν θα έρθει να σε ενοχλήσει. Μόνο για να σε ευλογήσει θα έρθει. Αυτό ας μείνει εντολή, αδελφοί αγαπητοί, στην καρδιά μας. Ο Χριστός σε επισκέπτεται για να σε ευλογήσει. Και εμείς να επισκεπτόμαστε τα αδέλφια μας οπουδήποτε κι αν είναι αυτά, για να τα ευχαριστήσουμε, για να τα βοηθήσουμε, για να τα τιμήσουμε και για να τους εκδηλώσουμε την αγάπη που ο Θεός βάζει στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Συνεχίζοντας το 14 εδάφιο, λέει η Γραφή: «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους αλλιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς και μακροθυμείτε προς πάντας». Που σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία θα υπάρχουν και άτακτοι, θα υπάρχουν και ολιγόψυχοι, θα υπάρχουν και ασθενείς και θα υπάρχουν και άνθρωποι που δημιουργούν ίσως προβλήματα ή είναι ανάγκη να μακροθυμείς για αυτούς. Στην Εκκλησία δηλαδή δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Όταν μπήκα μέσα στην Εκκλησία λέω αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι τέλειοι, είναι άγιοι. Έτσι τους έβλεπα, εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, όλο γελάνε, όλο χαρά έχουν, όλο... Ήταν η πρώτη άποψη. Και ο Θεός το έκανε αυτό, τους έβλεπα ότι ήταν γεμάτη αγάπη. Περνώντας όμως τα χρόνια, όλα αυτά αμβλύνονται, λιγοστεύουνε και αρχίζεις να βλέπεις πιο αληθινά, πιο καθαρά, να βλέπεις αδελφούς άτακτους, να βλέπεις αδελφούς ολιγόψυχους, να βλέπεις αδελφούς ασθενικούς και να βλέπεις και αδελφούς που είναι αναγκαίο να μακροθυμείς αυτούς. Αυτή είναι η Εκκλησία που αποτελείται από ανθρώπους άθλιους, ουτιδανούς, ασήμαντους, χωρίς κανένας από αυτούς να είναι άξιος λόγου μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά προς αυτούς τους ανθρώπους τώρα έχει σημασία πως εσύ θα σταθείς. Τον άτακτο θα τον διώξεις, τον ολιγόψυχο θα τον ταπεινώσεις, τον ασθενικό θα τον περιφρονήσεις. Και αυτόν που χρειάζεται τη μακροθυμία σου θα πεις δεν σε αντέχω. Τότε δεν είσαι χριστιανός, είσαι αδόκιμος χριστιανός.
Και αυτός θα συνεχίζει να είναι άτακτος, αλλά εσύ θα είσαι αδόκιμος. Και αυτός θα συνεχίζει να είναι, μπορεί και να διορθωθεί ο λιγόψυχος, αλλά εσύ θα είσαι αδόκιμος. Και αυτός ο λιγόψυχος θα πάει στη βασιλεία των ουρανών, εσύ αδόκιμος, αμφίβολον είναι, αν δεν προλάβεις να μετανοήσεις. Να λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, που ο Θεός θα μπορούσε να φτιάξει μια εκκλησία τελείων, χωρίς ελάττωμα, χωρίς πρόβλημα, αλλά τότε πώς θα φανεί ο δόκιμος? Και μάλιστα ακόμη περισσότερο μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, και σκάνδαλα και αιρέσεις θα έρθουν μεταξύ σας. Μα γιατί τα επιτρέπεις, Κύριε? Δεν φοβάσαι μη σκανδαλιστώ? Όχι, να μη σκανδαλιστείς, γιατί τότε δεν θα είσαι δόκιμος. Αμήν, αδελφοί. Ξέρετε, πολλές φορές έχω, λίγες φορές έχω ακούσει από αδελφούς, σκανδαλίστηκα. Και του είπα το και δεν πας καλά, άμα σκανδαλίστηκες. Με σκανδάλισε εκείνος. Αυτός θα πάει καλά. Εσύ που σκανδαλίστηκες δεν πας καλά. Μες στην εκκλησία δεν επιτρέπεται να πεις σκανδαλίστηκα. Ούτε στην καρδιά σου, ούτε να το βγάλεις έξω από το στόμα σου. Τα σκάνδαλα θα έρθουν, αλλά εσύ δεν θα σκανδαλίζεσαι. Οι αιρέσεις θα έρθουν, αλλά εσύ δεν θα πλανιέσαι. Γιατί πρέπει να είσαι δόκιμος. Και έτσι θα περπατήσουμε. Ακριβώς έτσι θα περπατήσουμε. Ακριβώς έτσι. Γιατί έτσι θα πάμε στον ουρανό. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, σκεφτόμουν παλιά και έλεγα, έφτιαξε τόσο ωραίο παράδεισο ο Θεός. Τότε, με τόσο ωραία δέντρα, τόσο ωραία φυτά, τόσο ωραία ζώα, έφτιαξε τον Αδάμ και τη γυναίκα του την Εύα σε μια απόλυτη τελειότητα. Τι στο καλό ήθελε και άφησε το διάβολο να κυκλοφορεί εκεί μέσα? Ναι, του λέγε, εκεί απαγορεύεται να πας. Και λέω ότι αν το είχε κάνει αυτή την ανοησία τη δική μου ο Θεός, σήμερα θα υπήρχε ο Αδάμ και η Εύα, αλλά δεν υπήρχε ούτε ο Χριστός ούτε εσύ. Μέσα από τη δοκιμασία και την πτώση του Αδάμ και της Εύας, εμείς θα πάμε στον ουρανό, αδερφοί. Μέσα από το σκανδαλιάρι, αδελφό, εσύ θα φανείς δόκιμος. Μέσα από τον ολιγόψυχο, εσύ θα φανείς μακρόψυχος. Μέσα από τον ασθενή, εσύ θα φανείς ότι είσαι σπλαχνικός. Και μέσα από αυτόν ο οποίος χρειάζεται να μακροθυμείς, εσύ θα αποδείξεις, θα αποδειχθείς στη ζωή σου ότι έχεις υπομονή και μακροθυμία. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί αγαπητοί, που επιτρέπει πολλές φορές να είμαι άτακτος για να σε ευλογήσει εσένα. Που επιτρέπει να είμαι ολιγόψυχος και να φοβάμαι. Ξέρετε πόσες φορές έχω βρεθεί όλη σε ολιγοψυχία. Και βλέπω, όταν είμαι ολιγόψυχος, έρχεται κάποιος και είναι πιο πολύ από μένα και με γκρεμίζει. Αδόκιμος. Όταν είμαι ολιγόψυχος, έρχεται κάποιος που έχει πίστη. Μην φοβάσαι, μου λέει, προχώρα. Στιέβεσαι τώρα. Πού είναι ο Θεός? Οπ, με ανεβάζει. Και βλέπω στα μάτια μου τον αδόκιμο και το δόκιμο. Ο αδόκιμος στην ολιγοψυχία μου συμμετέχει κι αυτός και πέφτουμε κι οι δυο. Ο δόκιμος στην ολιγοψυχία μου με στηρίζει και σηκωνόμαστε κι οι δυο. Είδατε, αδελφοί αγαπητοί, τη διαφορά τη μεγάλη? Γι' αυτό βλέπεις ο λιγόψυχος, στήριξέ τονε. Θα γίνει καλό και σε σένα και σε αυτόν. Βλέπεις άταχτο, όπως λέει η Γραφή, νουθέτησέ τονε. Θα γίνει καλό και σε αυτόν και σε σένα. Τι δεν πρέπει να κάνεις τον άτακτο? Να συμμετέχεις στην αταξία του. Λέει, πάμε μια βόλτα εκεί. Όχι, πάμε μια βόλτα εδώ. Θα του πεις εσύ, μια βόλτα στον παράκι, όχι μια βόλτα στην εκκλησία. Αν και εσύ πεις πάμε στον παράκι, έγινες και εσύ αδόκιμος. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί μέσα στην εκκλησία, με όλους τους τρόπους, ο Θεός φροντίζει τον αγιασμό μας. Από αγιασμό σε αγιασμό, από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα, μέχρι να έρθει η στιγμή να μας παραλάβει ο Θεός. Και τώρα υπάρχουν, αδελφοί αγαπητοί, ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε πάντοτε. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε.
είναι αυτό που θα σε συνοδεύει και πρέπει να σε συνοδεύει σε όλη τη ζωή. Πάντοτε χαίρεται. Μα τι μου λέει τώρα ο λόγος του Θεού, συγχώρεσέ με Θεέ μου, έτσι πως το λέω. Στη θλίψη μου, στην αγωνία μου. Αυτό θα πει αδερφοί αγαπητοί χριστιανός. Στη θλίψη χαίροντες. Γιατί? Γιατί έχουν μια ελπίδα ότι αυτή τη θλίψη ο Θεός θα την κάνει μεγάλη ευλογία. Μα τρελός είσαι? Πιστός είμαι. Δεν είμαι τρελός. Τη θλίψη, αυτή η θλίψη, και σε αυτή τη θλίψη ο Θεός εργά... την προσωρινή. Γιατί προσωρινή είμαστε στη ζωή αυτή. Πιο προσωρινή είναι η θλίψη μας στη ζωή αυτή. Αυτή την προσωρινή ελαφρά θλίψη την εργάσεται ο Θεός σε αιώνιον βάρος δόξης. Και μάλιστα λέει, εις υπερβολή κάθε υπερβολή. Τέλεια δικαιολογία, τέλειος λόγος για να έχω χαρά πάντοτε. Πάντοτε. Γιατί έχουμε πολλές φορές χαρά, αλλά ο Θεός θέλει πάντοτε. Δηλαδή και αυτές τις ώρες και τις στιγμές που δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη σου να έχεις χαρά, έρχεται ο Θεός και σου λέει να έχεις πολύ χαρά. Πάντοτε χαίρεται. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Μα δεν έχω τίποτα για να προσευχηθώ. Έχουμε για να προσευχηθούμε. Μα δεν αντέχω να προσευχηθώ, είμαι πολύ κουρασμένος. Όχι, πρέπει να προσευχηθούμε. Μα δεν έχω όρεξη να προσευχηθώ. Να προσεύχεσαι. Δεν υπάρχει, αγαπημένα μου αδέλφια. Σας παρακαλώ σε αυτό να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί σε αυτό όλοι μας πέφτουμε πολύ συχνά. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην προσεύχεσαι. Καμία. Ούτε θλίψη ούτε χαρά. Ούτε κόπος ούτε ξεκούραση. Ούτε διακοπές ούτε δουλειά. Καμία δικαιολογία για να μην προσεύχεσαι. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσεύχεται δεν μπορεί να γίνεται συνεργός του Θεού. Δεν μπορεί να είναι συνεργάτης του Θεού. Δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός μαζί του. Μα μια φορά μια αδερφή ζήταγε πνευμάγιο και ήταν στην κουζίνα και έπλαινε και λέει με παράπονο στον Κύριο, «Κύριε, εμένα δεν θα με βαφτίσει με πνευμάγιο?» Και ακούει τη φωνή του Θεού, «Πού να σε βρω, παιδί μου, να σε βαφτίσω?» Προσεύχεσαι καθόλου? Το προσεύχεσαι, εγώ το πρόσθεσα. Προσεύχεσαι καθόλου? Και αδερφοί αγαπητοί, να κάνω μια ερώτηση στον εαυτό μου και σε εσάς. Είσαι ικανοποιημένος από την προσευχή σου? Εγώ δεν είμαι. Και πώς να είμαι όταν ο λόγος του Θεού μου λέει αδιαλείπτος? Αν δεν είμαι εγώ ικανοποιημένος, πώς θα είναι ο Θεός? Και αν δεν είναι ο Θεός ικανοποιημένος από την προσευχή μου, πώς θα περπατήσω? Είδατε, αδερφοί αγαπητοί, αυτά τα τρία πάντοτε πόσο σημαντικά είναι στη ζωή μας. Δεν μας αφήνει δηλαδή ο Θεός διέξοδο από αυτή την κατάσταση. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, και το τρίτο. Και εδώ να το προσέξουμε. Κατά πάντα ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Να ευχαριστείς για όλα. Για όλα. Εδώ μου φαίνεται, αδερφοί αγαπητοί, λίγο εμένα σαν άνθρωπο ανόητο, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό και παράλογο. Πώς μπορώ, πώς είναι δυνατόν να ευχαριστώ για όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μου? Και το ερώτημα είναι, ποιος έχει δίκιο, η καρδιά μου που αντιτάσσεται στην εντολή του Θεού ή ο Θεός που μου δίνει αυτή την εντολή? Εγώ δεν θέλω να πω ότι έχω δίκιο, ούτε να εξηγήσω ότι έχει δίκιο ο λόγος του Θεού. Θα μπορούσα. Θα μπορούσα σαν άνθρωπος να βρω χίλιες δυο αιτίες για να είναι λάθος το εδάφιο αυτό και 2.000 τόσες αιτίες για να πω ότι είναι δίκαιο το εδάφιο αυτό. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, να μείνουμε σε ένα. Είναι λόγος Θεού και είναι εντολή για σένα. Αμήν. Είναι λόγος Θεού και είναι εντολή για σένα. Και όταν το σκεφτόμουν, ήρθε στο μυαλό μου ένα άλλο εδάφιο που επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το βρω να το διαβάσουμε από μέσα, αδερφοί αγαπητοί, να δείτε τι ωραία που ταιριάζει. Λέει λοιπόν η Γραφή,
μην μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εμπαντή πράγματι κάθε πρόβλημά σας, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Να τώρα το γιατί κατά πάντα ευχαριστείτε. Γιατί αν μετευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής φέρνεις τα προβλήματά σου στο Θεό, τότε η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει την καρδιά σου. Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε λογική ανθρώπινη, που εγώ λέω όχι και κατά πάντα να ευχαριστώ. Κύριε, εδώ ταλαιπωρούμε και να ευχαριστώ. Ναι. Αλλά πώς να ευχαριστείς? Φέρνοντας τα ζητήματά σου δια της δεήσεως και της προσευχής στον Κύριο. Γι' αυτό να ευχαριστείς. Γιατί όταν φέρεις τα μικρά και μεγάλα και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα της ζωής σου μετευχαριστία στο Θεό δια της δεήσεως και της προσευχής, το αποτέλεσμα είναι βέβαιον, ότι η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε λογική σκέψη θα διαφυλάξει και την καρδιά σου και τα διανοήματά σου δια του Ιησού Χριστού. Θα σε φυλάξει, θα πλημμυρίσει η ειρήνη του Χριστού τη ζωή σου. Γι' αυτό κατά πάντα να ευχαριστείς, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Δηλαδή να μην παραπονιέσαι, να μην γογγίζεις, να μην διαμαρτύρεσαι, να μην κατηγορείς, να μην ρίχνεις τα βάρη αλλού, αλλά για όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή σου δεν ξέρεις ότι κυρίαρχος είναι ο Θεός, ότι ο Θεός είναι υπεράνω πάντων, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Δεν έχεις ακούσει ποτέ ότι τα πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν? Δεν έχεις ακούσει ότι τις μεγάλες θλίψεις ο Θεός τις βγάζει σε μεγάλες ευλογίες? Δεν έχεις ακούσει ποτέ ότι ο καρπός του πόνου της ψυχής σου είναι η ψυχή του, είναι η δική σου σωτηρία? Έχουμε πολλούς λόγους, αγαπημένα μου αδέλφια, να πούμε στην καρδιά μας όταν δεν μπορεί να ευχαριστήσει: υποτάξου στο Λόγο του Θεού, δόξασε το Θεό, ευχαρίστησε τον Κύριο και με δάκρυα στα μάτια και με πληγωμένη την ψυχή ευχαρίστησε το Θεό, για να έλθει η ειρήνη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε λογική στη ζωή σου και να ευλογηθείς μέσα στην απόλυτη προστασία που ο Θεός θα σου χαρίσει. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, το Λόγο του Θεού μη τον πάρεις σαν συμβουλή, δεν θα σου βγει και δεν θα σε εξυπηρετήσει. Δεν μπορώ εγώ όταν κλαις εσύ να έρθω να σε συμβουλεύσω: δόξασε το Θεό, ευχαρίστησε το Θεό και χαίρου. Θα με κοιτάξεις, θα χαμογελάσεις, θα μακροθυμήσεις, θα με βρήσεις, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά δεν θα οικοδομηθείς εξάπαντος. Αν όμως το Λόγο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, τον παίρνουμε σαν εντολή ευλογίας, σαν οδηγία Πνεύματος Αγίου, και πεις: τώρα θα δαμάσω την καρδιά μου, θα δαμάσω το σώμα μου, θα το δουλαγωγήσω, και ενώ θέλω να παραπονεθώ και να κλάψω και να κράξω στο Θεό, θα πάω να τον ευχαριστήσω, γιατί αυτό είναι το θέλημά του, τότε, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά μέσα στην υποκοή, υποταγή του Λόγου του Θεού θα έρθει η ευλογία του Κύριου. Εντολή είναι ο Λόγος του Θεού. Το Πνεύμα μη σβήνεται. Και εδώ τώρα να προσέξουμε. Το Πνεύμα το Άγιο λυπείται όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει, πέσει. Το Πνεύμα το Άγιο σβήνει όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από το Θεό. Και το Πνεύμα το Άγιο φεύγει όταν ο άνθρωπος αρνηθεί το Χριστό. Φεύγει, χάνεται. Και αν φύγει το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι ωραία τα πράγματα τότε. Γιατί λέει: έρχεται το δαιμόνιο που ήταν, βρίσκει τον οίκον καθαρισμένο, στρωμένο, όμορφο, πάει φωνάζει άλλα 7 και τα έσχατα του ανθρώπου γίνονται χειρότερα των πρώτων. Μη γέννη το να αρνούμεθα τον Χριστό ώστε να αποσυρθεί το Πνεύμα το Άγιο, αλλά μη γέννητο και να σβήνουμε το Πνεύμα το Άγιο με την αδιαφορία μας και την απομάκρυνσή μας, αλλά ακόμη και μη γέννητο
να λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο σφραγιστήκαμε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αδελφοί αγαπητοί, είμαστε, είσαι ναός του Πνεύματος του Αγίου, ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου και είναι μεγάλο δώρο. Μόνο τα παιδιά του Θεού απολαμβάνουν αυτή την ειδική μεταχείριση του Θεού, να είναι ναός του Θεού. Μόνο τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό να δοξάζεται το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή σου, με τον αγιασμό σου, με την καθαρότητά σου. Όμως αδελφοί αγαπητοί, για να τα πούμε όλα, με τη μετάνοιά σου. Με τη μετάνοιά σου δοξάζεται ο Θεός, δοξάζεται ο Χριστός, δοξάζεται και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας. Γιατί δεν μπορεί, θα πέσεις. Δεν μπορεί, θα κάνεις λάθος. Αλλά αυτός που μετανοεί και επιστρέφει στο Θεό δίνει τη δόξα στο Χριστό, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Προφητείες, μην εξουθενείτε. Είναι αμαρτία να εξουθενείς την προφητεία εφόσον δέχεσαι ότι ο Λόγος του Θεού είναι εντολή για σένα. Ξέρετε, πολλές φορές η καρδιά μας εξουθενεί την προφητεία. Εγώ το έχω πάθει αρκετές φορές και έχω βρει τον πελά μου. Να μην σας πω τώρα, επειδή δεν έχουμε χρόνο, παραδείγματα, αλλά ποτέ μην εξουθενείται προφητεία. Μας δίνει το δικαίωμα ο Θεός την προφητεία να τη διακρίνουμε. Πώς? Αν είναι έξω από το Λόγο του Θεού ή αν είναι από συνέστημα ή, όπως λέω εγώ, δική μου. Αυτή μπορώ να τη διακρίνω. Δηλαδή καρδιακή, κοιλιακή, από μόνος σου. Μπορείς να τη διακρίνεις. Σου δίνει το δικαίωμα ο Θεός να τη διακρίνεις. Σου δίνει ακόμη το δικαίωμα ο Θεός να περιμένεις να δεις αν είναι αληθινή. Δεν σου δίνει κανένα δικαίωμα να την εξουθενήσεις. Κανένα δικαίωμα. Περίμενε να δεις. Εάν η προφητεία, λέει η Γραφή, γίνει, τότε δώσε δόξα στο Θεό. Αν η προφητεία που προφήτευσε ο προφήτης δεν γίνει, τότε εκ της επερηφανίας, εκ της καρδίας του λάλης ο προφήτης. Αλλά προφητεία μην εξουθενείτε. Τα πάντα θα δοκιμάζετε, το καλό θα κατέχετε. Τι θα πει τα πάντα θα δοκιμάζουμε, και την αμαρτία? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια την αμαρτία. Και εδώ πολλές φορές μπερδευόμαστε. Μπερδεύονται κάποιοι, συγχώρεσέ με Θεέ μου, αδόκιμοι το νου. Τα πάντα δοκιμάζεται, είναι δοκιμάζεται το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Δοκιμάζεται τι είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ένας δρόμος, δεύτερος δρόμος ευλογίας, αλλά μην ξέρεις ποιος είναι το θέλημα του Θεού. Και να το πω πιο απλά, πολύ απλά. Υπάρχουν δύο νέοι ή δύο νέες που δεν ξέρεις ποια να διαλέξεις. Δεν θα διαλέξει με την όραση, δεν θα διαλέξει με την καρδιά. Είναι από τα πιο σοβαρά πράγματα αυτά, η επιλογή του συζύγου ή της συζύγου. Δεν το αλλάζεις μετά. Πάει, παντρεύτηκες, τέλειωσε. Μη γέννητο να εκλέξεις επειδή έχει γαλανά μάτια και ξανθά μαλλιά. Θα εκλέξεις επειδή ο Θεός στον εις την χαρίζει. Θα ανεβαίνουμε εδώ πάνω για το γάμο. Εκείνο το πρώτο που ρωτάμε, είσαι βέβαιος ότι ο Θεός σου δίνει την αδελφή ή τον αδελφό για σύζυγο ή σύζυγο? Αυτό έχει σημασία. Η βεβαιότης ότι αυτή την κοπέλα, αυτό το νέο, ο Θεός μου τον δίνει για να με ευλογήσει. Και δεν είναι μόνο βέβαια για το γάμο. Ένα άλλο πολύ, είναι μερικά πράγματα που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας. Το πρώτο είναι ο γάμος. Το δεύτερο είναι η εκκλησία. Σε ποια εκκλησία σε έχει βάλει ο Θεός? Στην εκκλησία που σε έχει βάλει ο Θεός θα σε ευλογήσει και θα σου δώσει έργο και καρπό. Μα εκείνη η εκκλησία είναι λίγο πιο μακριά, είναι λίγο πιο κοντά, έχω και δύο φίλους, έχω και μια φιλενάδα. Δεν ισχύουν αυτά, αδελφοί. Δεν ισχύουν αυτά. Στην εκκλησία που θα υπηρετείς, που θα μεγαλώσεις εσύ και η οικογένειά σου, μόνο ο Χριστός αν σε βάλει θα απολαύσεις την ευλογία. Και εδώ να το τονίσω αυτό και να είμαστε και προσεκτικοί σε αυτό. Δεν είναι, όλους θα μας ευλογήσει ο Θεός. Και αν παντρευτείς την Πόπη ή την Καλλιόπη, σε ευλογήσει ο Θεός. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός σε κάποιο συγκεκριμένο δρόμο έχει την τέλεια ευλογία για σένα.
την τέλεια, την τέλεια ευλογία για τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου που αυτός θα σου δώσει, την τέλεια ευλογία για την εκκλησία που αυτός θα σε προσθέσει και την τέλεια ευλογία για τη δουλειά σου που αυτός θα σου χαρίσει. Αυτά τα τρία προσδιορίζουν τη ζωή μας. Η γυναίκα σου ή ο άντρας σου θα σου προσφερθεί μέσα από αυτή την οικογένεια η τέλεια ευλογία από το Θεό. Μπορεί να μην είναι ξανθιά και γαλανομάτα, μπορεί να μην είναι βιομήχανος και ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά αν είναι από το Θεό, η ευλογία θα είναι τέλεια σε σένα, στην οικογένειά σου και στα παιδιά σου. Μπορεί η εκκλησία να μην είναι πιο μεγάλη, να μην είναι εκείνη που είναι και οι φίλοι σου μέσα ή ξέρω εγώ ποιος, αλλά αν είναι αυτή που ο Θεός σε πρόσθεσε, σε αυτή την ευλογία θα σε ευλογήσει, θα σε αυξήσει και ιδιαιτέρως θα σου δώσει καρπό. Και στη δουλειά. Δεν θα διαλέξω τη δουλειά που βγάζει τα πιο πολλά λεφτά ή τη δουλειά που είναι πιο κοντά στο σπίτι μου. Μπορεί η δουλειά που είναι πιο κοντά στο σπίτι σου να είναι να κάνεις, τι ξέρω εγώ, να μην πω τίποτα τώρα, κοσμήματα. Ξεχάστε το. Δεν θα εξετάσουμε τη δουλειά που αρέσει στα μάτια μας. Δεν θέλω εγώ να είμαι υπάλληλος, θέλω να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Όχι έτσι, αδερφοί. Ο Χριστός θα σου δώσει και τη δουλειά σου. Αυτά τα τρία, και έτσι πως τα περιέγραψα, χαρακτηρίζουν, προσδιορίζουν τη ζωή του ανθρώπου. Και βέβαια όχι μόνο αυτά, και πάρα πολλά άλλα. Αλλά αυτά τα τρία και όλα τα άλλα να είναι, όπως λέει η Γραφή, το καλόν κατέχετε, πάντα δοκιμάζετε. Αλλά το ξαναλέω, όχι την αμαρτία, δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να απολαμβάνετε την τέλεια ευλογία του Θεού. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως, να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα μέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος όσοι σας καλεί, ώστις και θέλει σας εκτελέσει. Αυτός ο οποίος σε κάλεσε, αυτός και θα εκτελέσει τον αγιασμό σου ολοκλήρως, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Έχω ακούσει, δεν κοιτάει το έξω ο Θεός, το μέσα κοιτάει. Καλά και το έξω. Τώρα και αν φορέσω ένα σκουλαρίκι και αν φορέσω και μίνι και αν φορέσω και έτσι και είμαι και λιγάκι, δεν είμαι οι αδερφές εύκολα, πώς το λένε, και έτσι σεμνά, ντυμένος κλπ. Τι πειράζει. Αδερφοί αγαπητοί, ο αγιασμός μας πρέπει να φαίνεται και να είναι. Και να φαίνεται και να είναι και στη σκέψη μας να είναι υπάρχει. Ολοκλήρως αγίοι. Αγίους μας θέλει ο Θεός. Στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Στο σώμα, με τις επιθυμίες της σαρκός και με την εμφάνιση. Στην ψυχή, με τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων και με το τι αγαπάμε. Και στο πνεύμα, με την ταπείνωση και όχι την υπερηφάνεια. Με την αγάπη και όχι με την αλαζονία. Και τέλος, αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών. Ας πάσετε τους αδελφούς σας πάντας εν φιλήματι Αγίω. Σας ορκίζω εις τον Κύριο να αναγνωστεί επιστολής πάντας τους Αγίους αδελφούς. Μία επιθυμία που έχει ο Θεός, τελειώνοντας, είναι να μελετάμε το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, τις επιστολές. Και θα κάνω πάλι την ίδια ερώτηση που έκανα πριν, που είπα, είσαι ευχαριστημένος από την προσευχή σου? Τώρα, αδελφοί αγαπητοί, να το ξαναπώ, είσαι ευχαριστημένος από τη μελέτη της Γραφής σου? Είσαι ευχαριστημένος? Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, να μας δώσει χάρη, γιατί χρησιμοποιεί μια έκφραση που δεν θα τη βρεις πολλές φορές στη Γραφή. Σας ορκίζω εις τον Κύριο να αναγνωστεί η επιστολή αυτή. Να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, και η προκοπή μας θα είναι φανερή εις πάντα στους ανθρώπους. Και τελειώνοντας, η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με θυμών, αμήν. Η ευχή του Αποστόλου Παύλου και προς τους Θεσσαλονικείς τότε και προς εμάς σήμερα, η ευχή του Χριστού είναι, ήθε η χάρη του Χριστού να είναι πάντοτε επάνω σου. Αμήν, Κύριε Θεέ μου. Αλληλούια. Να ψάλουμε.